πραγματικά και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου πώς θα ακουστεί, ότι μία εβδομάδα που έλειπε ήμασταν όλες πάρα πολύ ήρεμες και πολύ ενωμένες και τώρα αν ξανάρθει θα ξανακινούν τα ίδια. Ξέρεις τι με πειράζει εμένα, που βγαίνεις από το παιχνίδι, γίνεται ό,τι γίνεται και συνεχίζεις live δημόσια να κράζεις. Δεν το έκανε μόνο αυτή. Το έκανε και ο Κοπιδάκης και Αργυρό και με το παραπάνω. Δεν θα πω όνομα Κοπιδάκης Αργυρό αυτή τη στιγμή να τους διαφημίσω, γιατί αυτοί αυτό προσπαθούν να κάνουν. Καλά, προφανώς. Και στις πλάτες τις δικές μου κυρίως, όπως σου φάνηκε και χθες. Αλλά δεν θα τους κάνω το χατήρι, γι' αυτό πάω στην Έλτσε που είναι πιο πρόσφατο, πιο φρέσκο. Είναι Έλτσε, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναμπεί τώρα που να είναι. Απλά πιστεύω ότι όταν θα ξαναμπεί θα ξαναγίνουν τα ίδια. Και μετά τις τελευταίες τις δηλώσεις. Και ειλικρινά δεν έχω καμία όρεξη, γιατί μια εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ ωραία εδώ με τα κορίτσια. Και δεν θέλω πάλι κλίκες και στρατόπεδα. Και να μπει, απλά ελπίζω να μην προκαλέσει. Γενικά, πώς θα να προκαλέσει, αφού μπήκε προετοιμασμένη για να προκαλέσει, αφού το είπε και στα live. Ότι ξέρετε ποιος φταίει και ξέρετε ποιος φταίει. Εμείς άλλα είδαμε πάντως μια εβδομάδα. Θα υπάρχει έτσι και